την περίοδο του Ντέρμπι Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός. Με τον Καρνιάσο στο 8ο λεπτό να ψάχνει τον Τσιμίκα, αυτό θα γυρίσει για τον Ερνάκη το σούτ πάνω από την ιστορία του Αφανασιάδη. Στο 5ο λεπτό τον Λίβο για τον Καρνιάσο, εξαιρετική πάσα για τον Πάντου με εξωτερικό πλασέ. Προσπαθεί να σκοράρει, δεν θα τα καταφέρει ο Κολομβιανός. Στην ίδια φάση ο Ερνάνη από αριστερά τον κυνηγάει ο Παπαγεωργίου, θέλει να βγάλει τη σέντρα για τον Πουλίδο, κεφαλιά 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ωραία κίνηση από τον Ερνάνη που ρίξει πάλι από την Ελληνική με τον κόλλα του Παπαγεωργίου. Πουλίδο 1-0 για τον Ολυμπιακό. Πρώτη καλή στιγμή, μάλλον μοναδική καλή στιγμή για τον Παπαγεωργό. Στο πρώτο επίχρονο ρίχνει στο 24 λεπτό με τον Ηλιάδη να μην προλαβαίνει την υποκτήριση του καθήνου. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού από στατική φάση προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Με τα χέρια θα τροποδοτήσει τον Πάντο. Θα κάνει κίνηση ο Πουλίδο δεξιά στην περιοχή. Ο Ερνάνη, το πλασέ του τελευταίου είναι άστοχο. Βλέπαμε γκολ από αντεπίθεση που θα ξεχνούν από τον καπίνο Τσιμίκας για τον Πουλίδο. 40 λεπτό, Πάντο 2-0. Τσιμίκας ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού σήμερα. Από δική του κίνηση, η πάσα στον Πουλίδο, ο οποίος παρεβάλε γκολ στον Πάντο. 43 λεπτό, Ντομίνγκες. Πάντο έχει ολόκληρο το υποδοτικό του για την σέντρα. Ερνάνη θα κατεβάσει την μπάλα 3-0. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Πανθρατικού, ο οποίος αρκετές φορές χρειάστηκε να επέμβει. 3-0 λοιπόν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί και να προσπαθεί από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο να βρει και άλλα γκολ. Ο Πάντο, 41 λεπτό, θα κάνει ο Αφανασιάδης να παραχωρήσει το κόρνερ. Με τον Ολυμπιακό να επιμένει να έχει δημιουργήσει αρκετές φάσεις εδώ ο Ερνάντη. Νομίζω και ο ίδιος θα θέλει να το δει το βράδυ για να καταλάβει πώς έχασε τον κόλλο τα διαμάτια σε άδεια στιγμή με την κεφαλιά. Εδώ ο ίδιος θα κερδίσει, πάλι θα κάνει τον πλασέ και πάλι θα το πλάκα στον αγροτικό σε κοινότητα να παραχωρήσει το κόρνερ. Στο 24 λεπτό από το κόρνερ, μπάλα θα μείνει στην περιοχή, ίσως είναι εκεί πέρα το κασάρι, το σουτ, το αγροτικό σε κοινότητα και το ροκάρι να κρατήσουν το σκορ στο επίπεδο του 4-0. Επιμένει ο Ολυμπιακός κεφαλιά του Πουλίδο, μπάλα δίπλα από το δεξί ροκάρι. Από ό,τι ο Μεξικανός που είχε την ευκαιρία να γράψει ξανά τον Αμαζονέα για το σκόρε και στο 24ο λεπτό πάει καρά για τον Ίγκορ, θα γίνει η σέντρα, μουδούρο από την κεφαλιά, καλή η επέμβαση του καπίνο, τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να επέμβει. Τσιμίκα στο 26ο λεπτό, εξαιρετική προσπάθεια, κόρνερ κεφάλι από τον τερματοφύλακα του Παφρατικού, που χρειάστηκε που είχε αρκετή δουλειά απόψε. Ερνάμι νέο σουρ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αναστιάδη. Το σούτ τα σώματα και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός ξανά. Το σούτ του Ερνάνη θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Αφανασιάδης. Του Σεβά, συγγνώμη, του Αφανασιάδη, του Ερνάνη. Και εδώ είναι το 24ο λεπτό. Πρώτη συμμετοχή σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο για τον νεαρό του Τεσιώτη. 27-94 γεννημένος. Έβγαλε τον καπίνο ενός χρόνου συμμετοχής και στον του Τεσιώτη. Ίσως αυτά αγινόνται και ενώπιση καλοκαιριού. Και τελευταία φάση στον αγώνα. Ερνάνη απέναντι στον Ανισιά 4-0. Ενώπιση καλοκαιριού και ένα φίλιο εδώ πέρα δεν ήταν ο Κουτεσιώτης δεύτερος. Φαντάζομαι όχι, αλλά πριν βγάλει την οριστική του απόφαση ο Σύμπα, καλώς έχουμε το γραμμάτιο Σύμπα και δεν λέω για σενάρια.